Τον τρόμο έζησε μια γυναίκα στη Γάβδο όταν ένας άντρας τρύπωσε στο σπίτι της και της επιτέθηκε. Ένα μεσημέρι το άτομο αυτό μπήκε σε μια κατοικία της παραλίας με ερωτικές διαθέσεις, θα έλεγα, προς την κόρη της ιδιοκτήτριας, η οποία είναι τώρα στο νησί, βρίσκεται στο νησί με τον σύζυγό της και τα δυο της τα παιδιά, τα δύο ανήλικα παιδιά, και κάνει διακοπές στο σπίτι της μητέρας της, που είναι στο Σαρακίνικο. Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, γλίτωσε από τις ορέξεις του σωματόδους, όπως λένε οι πληροφορίες άνδρα, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του σύζυγου της. Αυτόν τον άντρα μας τον είχαν περιγράψει, τον είχαν δει πολλοί κάτοικοι. Η φήμη του απλώθηκε γρήγορα στο νησί, καθώς οι αναφορές για έναν άντρα που κινείται στην παραλία του Σαρακίνικου γυμνός και αυνανίζεται μπροστά σε κόσμο, λουόμενος και νεαρές κοπέλες, πλήθαιναν μέρα με τη μέρα. Δεχτήκαμε τόσο ο Δήμος όσο και η αστυνομία του νησιού διάφορες καταγγελίες για ένα συγκεκριμένο γυμνιστή, ο οποίος περιφέρεται στην παραλία του Σαρακίνικου και από ό,τι μας είπαν αυτό ικανοποιείται δίπλα σε κοπέλες στην παραλία. Εδώ να πούμε ότι, να σημειώσουμε ότι το Σαρακίνικο, εσείς θα το ξέρετε αφού έρχεστε συχνά στο νησί, ότι είναι η παραλία που συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο. Έχει κατοικίες, έχει καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι αστυνομικές αρχές της Γάβδου, μετά από τη μήνυση που υπέβαλε ο σύζυγος της σοκαρισμένης γυναίκας, εντόπισαν τον άντρα και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να δώσουν μάχη προκειμένου να το συλλάβουν, καθώς ο 32χρονος ήταν σε υπερδιέγερση. Έχει ξανάρθει στη Γάβδο, γνωρίζετε? Μπορεί και να έχει ξανάρθει, γιατί έδειχνε να είχε μια άνεση τις μέρες που τον βλέπανε στο νησί κλπ. Δεν φαινόταν να ξέρει το νησί. Τώρα όμως σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Σύμφωνα με τις αναφορές, χρειάστηκε και η σύνδρομη των κατοίκων της Γάβδου προκειμένου να συλληφθεί τελικά. Καταλαβαίνετε ότι ένας μόνος αστυνομικός δεν μπορεί, όσο καλός και να είναι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οτιδήποτε. Και τώρα αυτή τη φορά, αν δεν βοηθούσαν οι κάτοικοι, δεν θα μπορούσε ο αστυνομικός να τον απομονώσει, να το συλλάβει. Το περιστατικό φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια το ζήτημα της ελλιπούς αστυνόμευσης της Γάβδου. Οι Γαβδιώτες δεν είναι διαφορετικοί, είναι και αυτοί Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται ό,τι δικαιούνται όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Χρειάζονται να νιώθουν, έχουν ανάγκη να νιώθουν ασφαλείς. Το νησί τους καλοκαιρινούς μήνες βουλιάζει από κόσμο, με αποτέλεσμα η αστυνομική δύναμη που υπηρετεί να μην επαρκεί για να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας σε κατοίκους και επισκέπτες. Είμαστε 100, λιγότερο από 100 το χειμώνα. Οι Γαβδιώτες είναι άνθρωποι φιλόξενοι. Δεν έχουμε πολλά θέματα. Όμως όταν το καλοκαίρι, όταν φτάνει στο νησί, φτάνουν χιλιάδες κόσμος, αρκετές χιλιάδες κόσμος, και γνωρίζοντας ότι είναι ελλιπής η αστυνόμευση, γίνονται περιστατικά. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια όλο και κάτι ακούγεται. Όλο και κάτι γίνεται. Όμως είναι μοιραίο όταν αυξάνεται ο κόσμος να αυξάνονται και τα περιστατικά παραβατικότητας. Σε ό,τι αφορά τον 32χρονο Αμερικανό, ο ίδιος μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε από τον αστυνομικό σταθμό Γάβδου με τις οδηγίες του εισαγγελέα Χανίων για ακούσια ψυχιατρική εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.